Την ώρα που Άντωνι Μπλίνκεν προσπαθεί για ακόμη μία φορά να διαπραγματευτεί εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, τα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα κόστησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 19 ανθρώπους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ευελπιστεί πως το ένατο ταξίδι του στο Ισραήλ θα αποδειχτεί και τυχερό, οδηγώντας σε πολυπόθητη συμφωνία. Σύμφωνα πάντως με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στη λωρίδα της Γάζας έχουν καταστήσει ασφαλές για τους αμάχους μόλις το 11% του εδάφους. Η υπηρεσία του ΟΗΕ καταδίκασε επίσης εντολές εκένωσης που εξέδωσε ο IDF, λέγοντας ότι προκάλεσαν πανικό, χάος και τρόμο στους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους. Την ίδια στιγμή, στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από τη Χεσμπολάχ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, καθώς οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο και το παραμικρό μπορεί να τους οδηγήσει σε ναυάγιο.